φωνάξει τον Λεωνίδα τον Χριστόπουλο, ο οποίος έχει κόψει ημερομίσθιο κανονικό σήμερα μαζί μας. Δεν έχει κάτι δευτερόλεπτο. Να μας κάνει έτσι μια γρήγορη εισαγωγή για video games made in Greece, τι έχει λίγο στο μυαλό του και πώς σκέφτεται να τα κάνουμε τα πράγματα. Και μετά να ετοιμαστούμε για το πάνελ στα γρήγορα. Λεωνίδα, the floor is yours. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Ήσουν πολύ δυνατός και δεν φάνηκες κιόλας. Βγάζουμε το Στάνιο τώρα. Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ ωραία σήμερα εδώ πέρα μαζί σας, στην Μερίδα. Μίλησα με αρκετούς από εσάς. Λοιπόν, μου είπε κάτι ο Βασίλης στην αρχή όταν μιλήσαμε, ο Βασίλης, ότι γιατί κάναμε 4 χρόνια να βρεθούμε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, νομίζω ότι αργήσαμε πολύ. Το είπε και ο Υπουργός, είπε ότι είχαν πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι και το γεγονός ότι ότι κάτσαμε και εγώ και ο Θανάσης ο Σταύρης, ο άλλος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, σχεδόν όλη την ημέρα εδώ, ακούσαμε όλα τα πάνελ, αλλά και το ότι ήρθε και ο Υπουργός, ο Κυριάκος, ο Πιερακάκης και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, δείχνει πραγματικά ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο χώρος και ότι νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το μεγαλύτερο δυνατό, να επικεντρωθούμε όσο δυνατόν περισσότερο πάνω στον χώρο για να τον βοηθήσουμε. Εγώ δεν έχω το τεχνολογικό background ούτε του Θανάση, του Σταύρη, ούτε του Υπουργού, του Κυριάκου, αλλά έχω background στο να γνωρίζω πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό που λέμε public policies για να βοηθήσουμε τομείς πολιτικής, τομείς κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι δείχνουν να έχουν μια φοβερή δυναμική. Και ο κλάδος του video gaming, ο χώρος του video gaming, είναι ένας τέτοιος κλάδος. Και επειδή έχω την χαρά να προείσταμε του ΕΚΟΜΕ, που έχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον audiovisual χώρο, και έχω έρθει έτσι σε μια πρώτη επαφή με το τι σημαίνει αυτός ο χώρος, νομίζω ότι πλέον περνάμε σε μια φάση στην οποία θα κάτσουμε όλοι μαζί κάτω να μιλήσουμε, και ήδη στο περιθώριο της σημερινής ημερίδας κλείσαμε κάποια πρώτα ραντεβού για να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε τον χώρο αυτό να ανθίσει και να τον βοηθήσουμε και να γίνει ένας από τους πιο δυναμικούς οικονομικούς κλάδους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει και που θα με βοηθήσετε εσείς κατά κύριο λόγο να καταλάβω, και εμένα και τον Υπουργό και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι ότι πρέπει αρχικά να κινηθούμε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι, και νομίζω υπόθηκε, να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ευνοεί την ανάπτυξη των εταιριών του χώρου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι όταν εμείς γράφουμε νόμους ή υπουργικές αποφάσεις, οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας καταλαβαίνουν τι θέλουμε να πούμε και τι έχουμε στα κεφάλια μας. Οπότε το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι προσκαλώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο να συζητήσουμε και να φτιάξουμε μαζί το νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζεται για να μπορεί ο χώρος να αναπτυχθεί καλύτερα. Να μας πείτε δηλαδή τι προβλήματα παρουσιάζονται, είτε στο πώς ξεκινώ μια επιχείρηση, είτε στο πώς δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο, είτε το πώς λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία κτλ. Το δεύτερο είναι τα ίδια τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, τόσο το Cash Rebate, το ECOME, όσο και το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε φτιάξει και δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ γνωστό, δηλαδή το Ταμείο Εγκυοδοσίας μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα να παίρνετε δάνειο κεφάλαιο κίνησης που λέμε ή επένδυσης μέχρι 900.000 από δύο τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και αυτό να είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και τα δύο αυτά προγράμματα κατά πόσο είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του χώρου. Δηλαδή, κατάλαβα ότι το cash rebate, έτσι όπως είναι στημένο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί το χώρο, ανεξαρτήτως αν έχουμε κάποια προβλήματα που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα τα λύσουμε, και αυτό το συζητήσαμε στο περιθώριο της ημερίδας, θα το φτιάξουμε.
Αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να μπορούμε να δίνουμε πάνω κάτω στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικό κεφάλαιο για να μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται per project η υλοποίηση ενός έργου. Και το τρίτο είναι να αρχίσουμε λιγάκι να κάνουμε πιο visible τον κλάδο και να τον κάνουμε πιο visible σε επενδυτές, σε τράπεζες, στα ίδια τα υπουργεία, στο ίδιο το δημόσιο, διότι πάλι από τις συζητήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναμε σήμερα, γιατί κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα, δεν γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν τι είναι αυτός ο κλάδος, τι δυναμική έχει, τι μπορεί να προσφέρει στη χώρα, τι μπορεί να προσφέρει στον πολιτισμό, γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε σε ένα προηγούμενο πάνελ, είναι ένας κλάδος που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, την τέχνη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, συνδυάζει πολλά πράγματα. Άρα πρέπει να γίνει πιο ορατός και πιο κατανοητός στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα να τον στηρίξουν. Άρα εγώ χωρίς να σας κουράσω, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε το επόμενο πάνελ, το τελευταίο, αυτό που έχω να πω είναι ότι ξεκινάμε από σήμερα έναν έντονο διάλογο, ανεξαρτήτως αν είναι προεκλογική περίοδος, ανεξαρτήτως αν είναι το Χ κόμμα ή το Ψ κόμμα. Εξάλλου πιστεύω ότι, και το λέμε πάντα αυτό, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν από τον ΕΚΟΜΕ δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα διατηρήσαμε εμείς και αν αλλάξει πάλι η κυβέρνηση θα διατηρηθούν. Άρα υπάρχει μια διακομματική συμφωνία για τη σημασία αυτών των πραγμάτων και ανεξαρτήτως αν έχουμε προεκλογική περίοδο και ανεξαρτήτως ποιο κόμμα μπορεί να είναι ή δεν είναι, θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι ξεκινάμε μια συζήτηση με όλους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κλάδο, να του δώσουμε μάλλον τη θέση που πραγματικά του αξίζει και που πιστεύω εγώ και ο Υπουργός ότι πραγματικά του αξίζει και να μπορούμε να τον βγάλουμε και στο εξωτερικό και να φέρουμε επενδύσεις και από το εξωτερικό οι οποίες θα κάνουν καλό σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημερινές συζητήσεις, για όλη την πληροφορία που πήρα και καλό να τη συνεχίσουμε και μέσω των δράσεων που κάνει ο Ανδρέας και με τον Βασίλη και με όλους σας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κλάδο ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ και να είστε πάντα καλά και να συνεχίζετε με την ίδια όρεξη και την ίδια έτσι, δεν θα πω τη λέξη, για την είμαστε από αυτούς, ναι. Είμαστε πορωμένοι. Υπερευχαριστούμε.